Έχουμε τον κύριο Σούρλα, ο οποίος είναι δικηγόρος της οικογένειας της Ιφηγένειας, 23χρονης. Είχαμε βγάλει και την αρρυφή της εχθές, βγάλαμε και τον κύριο Σούρλα. Δυστυχώς το κορίτσι ταυτοποιήθηκε η σωρός της. Αύριο θα μεταφερθεί σήμερα η σωρός της στα Γενιτσά και αύριο θα πούν συγγενείς και φίλοι σε αυτό το κορίτσι το τελευταίο αντίο. Τι σκοπεύετε να κάνετε από νομικής πλευράς, κύριε Σούρλα? Σε πρώτη φάση θα δηλώσουμε υπεράσπιση της κατηγορίας. Θα ορίσουμε τεχνικό σύμβουλο, θα το συζητήσω στις λεπτομέρειες αυτές με την οικογένεια. Ακόμα δεν είναι η ώρα για να συζητήσω αυτά τα θέματα. Και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Έχουν ενημερωθεί πως θα πάρουν τη σωρό του παιδιού κτλ? Την έχουν παραλάβει πριν από λίγο και είναι καθοδόν για τα Γιαννιτσά. 11 η ώρα αύριο το πρωί θα γίνει κηδεία. Την παραλάβαν οι γονείς. Τι κρίμα. Είναι αυτή η ξανθιά κοπέλα την οποία βλέπαμε χθες στις φωτογραφίες, αυτή δεν είναι? Ναι. Που είχαμε βγάλει και την αδελφή της. Τι κρίμα. Πότε ενημερώθηκαν οι γονείς χθες? Εχθές το βράδυ. Τι να πούμε. Το θέμα είναι οι ευθύνες. Δεν υπέχει από την εταιρεία, δεν έχει αναλάβει κάποιος κάποια ευθύνη, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος από την εταιρεία. Δεν εμφανίστηκε κανείς, κύριε Σούρλα, από την εταιρεία? Μωρέ, μπράβο. Όχι, κανείς. Από τον ΟΣΕ εμφανίστηκε κανείς? Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, όχι. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα, από την εταιρεία δεν εμφανίστηκε άνθρωπος εκεί, από την Hellenic Train? Όχι. Δύο ανακοινώσεις μόνο. Όχι. Όλες αυτές τις μέρες, γιατί τυχαίνει είμαι εδώ πέρα. Από την πρώτη μέρα δεν εμφανίστηκε κάποιος. Εσείς κάνατε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με την εταιρεία? Και απαντήσεις δεν έπαιρναν από πουθενά. Οι γονείς αναζητούσαν το κορίτσι 24 ώρα. Δεν ήταν ούτε στον κατάλογο των τραυματιών, ούτε στους νεκρούς. Και υπήρχε ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη της. Ήταν αγνώμενη 48 ώρες. Λοιπόν, εγώ διαβάζω εδώ ότι λέει ο Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, δεν είχαμε βοήθεια από την εταιρεία, είδα γονείς να ψάχνουν τα παιδιά τους. Το είπα νωρίτερα για τον... Λοιπόν, πάντως είναι τουλάχιστον... Τι υποπτή άσκησαν οι πολιτικοί? Τι? Όλα αυτά τα χρόνια να δουν αν τήρονται τα μέτρα ασφαλείας, γιατί μόνο δηλώσεις ακούω και μόνο δηλώσεις βλέπω. Όλοι κάπου ρίχνουν αλλού το φταίξιμο. Εγώ θα θέλω να δω και περιμένω να το δω στο κατηγορητήριο και να καθίσω σκαμνοί και πολιτικοί. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι οι οποίοι έπρεπε να επιτηρούν, να επιβλέπουν αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και αν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και δεν το έκαναν. Έχουν ευθύνη. Έχουν ποινική ευθύνη, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Για να δούμε. Αλλά άμα δεις εσύ κανέναν να παραπέμπεται, να μου τρυπεί τη μύτη. Το έχω πει και σε άλλον, το λέω και σε σένα. Όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει να μου τρυπάνε τη μύτη. Αλλά δεν κινδυνεύει μύτη. Κύριε Καμπουράκη, δυστυχώς αυτό είναι το ψευτοκομεϊκό. Λοιπόν, εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πλανήταρο. Να είστε καλά.